Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή βλέπαμε και την περασμένη εβδομάδα είχατε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που πέρασε από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο προβλέπει αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και πριν μπόνους στους υπαλλήλους που θα αποδειχθούν παραγωγικοί, που θα πιάσουν τους στόχους που τους έχει θέσει η υπηρεσία τους. Θέλω να ρωτήσω, ποινές για αυτούς που δεν θα πιάσουν τους στόχους τους θα υπάρχουνε? Κοιτάξτε, η δυνατότητα της αξιολόγησης δεν συνδέεται απαραίτητα, και χρησιμοποίησατε έναν όρο, ποινή. Ναι. Η ποινή είναι ένας όρος που σημαίνει επιβληθήσα, ας το πω, ένα επιβληθέν κακό ή ένα επιβαλλόμενο κακό για μια κακή πράξη. Μόνο έτσι θα το καταλάβει ένας κακός δημόσιος υπάλληλος να κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό το είπα έτσι. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Για μένα τις κακές πράξεις που κάνει και εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα, ο δημόσιος υπάλληλος διώκεται με βάση τον ποινικό κώδικα. Προφανώς, εντάξει, άλλο αυτό. Για μένα τα ζητήματα, για δε τα ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα, αλλά αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα, τότε το επιβάλλεται πειθαρχική ποινή. Όχι, εγώ δεν λέω για κάτι τέτοιο. Λέω για τον υπάλληλο που πα στον γκισέ και αδιαφορεί να σε εξυπηρετήσει. Αυτό δεν είναι ούτε πειθαρχικό. Όπως ο δικαστής, ο οποίος δεν βγάζει αποφάσεις μετά από 6 μήνες πάει σπίτι του. Έτσι, αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση. Δεν αποτελεί αδίκημα η αδιαφορία, δυστυχώς. Αποτελεί αδίκημα, πειθαρχικό. Η μη εκπλήρωση των καθηκόντων και δυσυστηματικά αφενός αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. Και αφετέρου, αν με ρωτάτε αν προβλέπεται στην αξιολόγηση, ναι, προβλέπεται στην αξιολόγηση η δυσμενής αξιολόγησή του. Προσέξτε όμως, εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής σε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί αυτά προβλέπονταν σε όλα τα συστήματα αξιολογήσεως. Mm-hmm. Δηλαδή στο υφιστάμενο σύστημα, που λέω υφιστάμενο γιατί δεν το έχουμε αλλάξει ακόμα, θα αλλάξει μεθαύριο που θα έχουμε ψηφίσει το καινούριο. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν θα αλλάξει αμέσως γιατί έχει μια μεταβατικότητα, μέχρι να εφαρμοστεί θα εφαρμοστεί από τον καινούριο χρόνο. Στο υφιστάμενο λοιπόν σύστημα αξιολόγησης δεν είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δυσμενούς κρίσεως και αξιολογήσεως. Υπάρχει. Μπορεί να του βάλεις κάτω από 50. Δηλαδή βαθμολογείται με το υπάρχον σύστημα από 0% δημόσιος υπάλληλος. Mm. Και αυτοί οι οποίοι θεωρούνται ανεπαρκείς βαθμολογούνται στην κλίμακα του κάτω από 50. Θα του βάλει ο προϊστάμενος όμως. Σιγά μην του βάλει. Για να τον αξιολογήσει. Γιατί λέω εγώ τώρα. Ο Νότης είναι καλό παιδί. Ούτε στον ιδιωτικό τομέα δεν γίνεται. Είναι λίγο τεμπελάκος. Να σας δώσω τον αριθμό. 0,14% αξιολογείται με βαθμολογία κάτω του 50. Άρα δηλαδή λιγότερο από το 1% λέτε. 0,14%. Απίστευτο. Άρα λοιπόν προσέξτε γιατί το λέω. Ένα στους χίλιους. Διότι εδώ. Ένας από τους λόγους που εμείς θέλουμε με ρεαλισμό να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση είναι, και παρεμπιπτόντως, αυτό δεν αφορά τις δημόσιες διοικήσεις, αυτό τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, αυτό αφορά όλες τις δημόσιες διοίκησεις και αυτό αφορά και όλες τις αξιολογήσεις που γίνονται σε μεγάλες και πολυπρόσωπες εταιρείες όπως είναι οι πολυεθνικές. Το ίδιο ζήτημα υπάρχει. Δηλαδή το μηδέν που λέω εγώ ή το κάτω από τη βάση δεν μπαίνει εύκολα. Γιατί δεν μπαίνει εύκολα. Όχι, κύριε Υπουργέ, ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας, όταν δει ότι ένας υπάλληλος δεν τραβάει, αργά ή γρήγορα θα το διώξει. Έχετε δίκιο, κύριε Χιώτη, αλλά έχετε μια εικόνα προσωπικής αντιλήψεως. Ναι, ναι. Όχι σε μεγάλη επιχείρηση. Προσέξτε, όταν έχεις από κάτω σου 4.000 υπαλλήλους, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Προσπαθούν όμως να έχουν κάποιους δείκτες αντικειμενικούς με τους οποίους να μετράνε. Δεν θα λειτουργήσει λοιπόν το τμήμα. Θα την πληρώσει ο προϊστάμενος του συγκεκριμένου τμήματος. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν πιάνετε αυτό το οποίο κάνουμε τώρα με την αξιολόγηση. Α. Βέβαια. Διότι τι είναι εκείνο το οποίο αλλάζει? Αντί να κυνηγάμε την ουρά μας, γιατί το να κυνηγάμε την ουρά μας τι είναι? Είναι να βαυκαλιζόμαστε με την ατομική αξιολόγηση τύπου αυτού που υπήρχε μέχρι σήμερα, η οποία τι έδινε? Έδινε 98% πάρα πολύ καλούς και αρίστους, 1,5% μέτριους και 0,1 κακούς. Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε ένα αποτέλεσμα αξιολόγησης το οποίο είναι απολύτως άχρηστο. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Εμείς καταργούμε την βαθμολογική αξιολόγηση, πηγαίνουμε σε μια βελτιωτική αξιολόγηση δεξιοτήτων που βάρα στον υπάλληλο και για να πάμε στην αξιολόγηση του προϊσταμένου τώρα, 50% έχει να κάνει με την επίτευξη του στόχου του και 40% με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του και 10% τον βαθμολογούν οι υφισταμενοί του. Mm-hmm. Αλλά τον προϊστάμενο.
Άρα λοιπόν, ο προϊστάμενος τώρα, ο οποίος παίρνει κακή αξιολόγηση, έχει συνέπειες, βεβαίως. Διότι μπορεί και σε έκπτωση να οδηγηθεί και να καταστεί μη περαιτέρω εξελίξιμος ιεραρχικά. Επομένως, ναι, έχει δυσμενείς συνέπειες. Άρα λοιπόν, πού μεταφέρουμε τώρα την πίεση? Η πίεση βρίσκεται στην επίτευξη των στόχων και στον προϊστάμενο που πρέπει να παρακινήσει την οργανική του μονάδα να επιτύχει τους στόχους. Αρκεί οι στόχοι να είναι φιλόδοξοι, να μην είναι μία έτσι τη μέρα. Έτσι. Τι ωραία που το λέτε, έχετε καταλάβει τον επόμενο προβληματισμό μας. Γιατί λέμε τώρα, θαυμάσια, και πώς θα μπουν οι στόχοι? Έρχεται λοιπόν το συνδικαλιστικό κίνημα και μας λέει, εμείς θέλουμε συνενετική στοχοθεσία. Με δύο λόγια, να συμφωνεί ο υπάλληλος με τον προϊσταμενό του για τους στόχους του υπαλλήλου. Δηλαδή εκεί που λες την εφορία πρέπει να εξυπηρετείς 100 υπαλλήλους, έρχεται ο συνδικαλιστής και σου λέει 100 είναι πολύ, να το κάνουμε 30. Και λέει 100 είναι πολύ, να τους κάνουμε 20. Ναι. Άρα... Ωραία. Εγώ λέω το εξής. Συμφωνώ καταρχήν με τη συνενετική στοχοθεσία. Συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή τι εννοώ? Είναι πολύ καλό και ευκταίο το να υπάρχει συμφωνία μεταξύ υφισταμένου και προϊσταμένου ως προς τους στόχους. Ευκταίο είναι. Τι θα κάνουμε όμως αν σε διαφωνία, υπάρχει διαφωνία? Εκεί λοιπόν η διαφωνία λέει ότι θα αποφασίζει τους στόχους ο προϊστάμενος. Μάλιστα. Θα σηκώσει το χέρι κάποιος. Και ο συνδικαλιστής δεν θα έχει δικαίωμα βέτο? Όχι, πάει, δεν έχει συζήτηση. Α. Και ο συνδικαλιστής δεν μπαίνει στην κουβέντα αυτή. Αυτή είναι κουβέντα στοχοθεσίας. Δεν δουλειά έχουν οι συνδικαλιστές με αυτά. Γιατί λοιπόν, αυτός ήταν ο ρόλος των συνδικαλιστών. Αν τους πάρετε παλιά, αυτό, παλιά, δεν θα έχουν ρόλο. Παλιά. Έτσι. Προσέξτε. Όμως, κάνατε μια ωραία ερώτηση πριν. Λέτε το εξής. Όμως μας είπατε, κύριε Βορύδη μου, ότι 50% της αξιολόγησης του προϊσταμένου είναι η επίτευξη στοχοθεσίας οργανικής μονάδας. Mm-hmm. Άρα οι στόχοι των υφισταμένων του είναι τελικώς και στόχοι του προϊσταμένου. Αν πετύχουν αυτοί τους στόχους τους, πετυχαίνει και αυτός. Ναι. Αν αποτύχουν, αποτυγχάνει και αυτός. Ναι. Μήπως τα βρούνε μεταξύ τους να βάλουν μια ελάχιστα φιλόδοξη στοχοθεσία και να την πετυχαίνουν με τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου και τους υπόλοιπους 10 να κάθονται? Ναι, παίζει και αυτό. Λογικό το ακούω. Ωραία. Άρα, επίσης, εκεί ποιος παρεμβαίνει? Επίσης θα βάλω και την αντίθετη τώρα. Για λόγους προσωπικούς, κομματικούς ή πολιτικούς ή άλλους, ο προϊστάμενος αντιπαθεί τον χι υφισταμενό του. Mm. Μήπως του βάλει μια αδύνατο να εκπληρωθεί στοχοθεσία του ανθρώπου? Ναι. Και επομένως πάει και του πει όχι να εξυπηρετείς 100, δεν ξέρω, να εξυπηρετείς 1000. Δεν θα εξυπηρετεί 1000, θα το κάνει. Άρα αυτό ποιος θα το κρίνει? Πάμε τώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία της στοχοθεσίας? Προσέξτε να δείτε πώς ισορροπεί. Αν μεν του βάλει πολύ χαμηλούς στόχους, άρα δεν θα τον ελέγξει για τους στόχους του ο δικός του προϊστάμενος, ο διευθυντής του. Ναι, αλλά αν συμφωνήσει και αυτός να είναι χαμηλή στόχη, γιατί και αυτός θέλει να περάσει κάτω από τον πύχη, να βάλει τον πύχη χαμηλά μάλλον για να μην περάσει κάτω από τον πύχη. Ναι, αλλά δεν θα τον ελέγξει ο γενικός διευθυντής του? Θα τον ελέγξει. Μα και αυτός συμφωνήσει. Ναι, αλλά δεν θα τον ελέγξει ο γενικός γραμματέας? Θα τον ελέγξει. Αλλά και ο γενικός γραμματέας, που είναι πια πολιτικό πρόσωπο, έχει όμως και αυτό συμβόλαια απόδοσης. Άρα μήπως συμφωνήσουν όλοι να χαμηλώσουν τη φιλοδοξία ακόμη και στο επίπεδο του γενικού γραμματέα? Ναι, αλλά το γενικό γραμματέα ποιος τον ελέγξει? Ο υπουργός. Και ο υπουργός σε σχέση με τι να τον ελέγξει? Με το σχέδιο δράσης που έχουν εκπονήσει με βάση τον επιτελικό νόμο για το επιτελικό κράτος. Ναι, αλλά και ο υπουργός δεν θα κρίνεται σε σχέση με το σχέδιο δράσης? Μήπως και αυτός να χαμηλώσει τη φιλοδοξία? Ναι, αλλά το σχέδιο δράσης ποιος το βλέπει? Γενική Γραμματεία Συντονισμού, δηλαδή τελικά ποιος? Ο Πρωθυπουργός. Εκεί μπορεί ο Πρωθυπουργός να κάνει την εξής σκέψη. Τον βλέπω ταλαιπωρημένο και κουρασμένο τον κύριο Βορύδη. Δεν ενσωματώνει υψηλή φιλοδοξία. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που θα σας το πω όμως, αλλά μέχρι να συνεννοηθεί ο Γενικός Γραμματέας, ο Πρωθυπουργός, ο Προϊστάμενος, ο Τμηματάρχης. Ακούστε τους χρόνους. Τον καημένο τον πολίτη. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε με τον ΕΦΚΑ. Κάτσε, για να ακούσουμε τους χρόνους. Υπάρχουν χρόνοι δηλαδή. Χρόνος. Σύνταξη σχεδίου δράσης. Μέχρι τον Ιούνιο καθέτους. Εγώ τώρα
ετοιμάζω το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών του 2023. Mm-hmm. Αναθεώρηση δηλαδή του σχεδίου δράσης του 22, πρώτο εξάμηνο, και σχέδιο δράσης του 23. Ναι. Μέχρι, λέει ο νόμος μας, μέχρι 15 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχει γίνει κατανομή της στοχοθεσίας. Δεχτήκαμε μια κριτική, την ακούω, ότι μπορεί ο χρόνος εδώ να είναι πολύ απαιτητικός και ίσως πρέπει να το πάμε λίγο παρακάτω. Μπορεί να το αλλάξω λίγο, να το πάμε μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, μέχρι 15 Φεβρουαρίου η στοχοθεσία πρέπει να έχει μπει. Τώρα προσέξτε, ερώτηση. Ο Υπουργός είναι αμελής. Δεν το σκέφτηκε. Δεν ξεκίνησε τη διαδικασία της στοχοθεσίας. Υπάρχει υποχρέωση να γίνει σε κάθε περίπτωση στοχοθεσία. Μάλιστα. Ποιος την εκκινεί? Ο υπηρεσιακός γραμματέας, ο υπηρεσιακός γραμματέας που το έχει πια υπηρεσιακή του υποχρέωση. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι διοικητικό. Υπηρεσιακός γραμματέας σε σχέση πια με τους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να προχωρήσουν κάτω. Τελικά, το αποτέλεσμα προφανώς πρέπει να ελέγχεται από τον Υπουργό και εκεί θα κριθεί. Άρα, ναι, τελικά την ευθύνη όλης αυτής της διαδικασίας τη φέρνει η κυβέρνηση. Ερώτηση επόμενη, κύριε Γιώτη. Αυτά όλα δεν υπήρχαν. Δεν τα κάναμε, δεν είχαμε σύστημα διοικήσεως δια των στόχων. Βεβαίως. Έχει εφαρμοστεί ποτέ? Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Το λέω, ναι, αλλά θα ήταν πιο απλό. Από την ώρα που καταθέτω εγώ μια αίτηση, να λέει ότι σε 10 μέρες εσύ πρέπει να την έχεις τελειώσει την αίτηση. Να την έχει πάρει ο πολίτης. Αν δεν την έχεις τελειώσει, θα έχεις εσύ κάποια ποινή, το κράτος. Εγώ τώρα εκεί θέλω να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αυτά που λέτε υπάρχουν προθεσμίες. Είναι ενδεικτικές προθεσμίες, δεν τηρούνται. Εγώ τι θέλω να κάνω εκεί? Εγώ θέλω να βάλω την δυνατότητα της αξιολόγησης των υπηρεσιών, και είναι έργο το οποίο έχουμε στο σχέδιο δράσης μας, από τους πολίτες πια. Εσείς δηλαδή που δεν πήρατε την απάντηση εντός 10 ημερών, θα πηγαίνετε να αξιολογείτε την υπηρεσία σας. Δυσμενώς, αυτή την υπηρεσία που δεν λειτουργήσε, θα την αξιολογείτε δυσμενώς και αυτό θα λαμβάνετε υπόψη στην αξιολόγηση της οργανικής μονάδας, που εγώ πια θα κοιτάω στα πλαίσια της συνολικής αξιολόγησης. Άρα όταν θα χτίσουμε αυτό το σύστημα αξιολογήσεως, μάλιστα θεσμικού τύπου, δηλαδή είτε με πλατφόρμες ψηφιακές, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να μπαίνει μέσα και να λέει ότι εγώ πήγα την τάδε, εδώ δεν ανάγκη να λέει. Αυτό είναι εντυπωσιακό που λέτε. Ναι, όπως κάνανε στο taxi beat, ας πούμε. Έμπαινες μέσα στο taxi beat και θα κάνει μια αξιολόγηση. Ναι. Ότι εγώ την τάδε του μηνός πήγα εκεί και σας αξιολογώ αρνητικά. Γιατί? Μπορεί να θέλετε να πείτε, μπορεί να μην θέλετε και να πείτε. Έτσι. Αλλά για μας αυτό είναι ένας δείκτης. Είναι ικανοποιημένος ο πολίτης από τη δημόσια διοίκηση? Σε ποια σημεία είναι ικανοποιημένος, σε ποια σημεία δεν είναι ικανοποιημένος? Έτσι θα έχουμε, ξέρετε, και μια αναλυτικότερη εικόνα. Αν και η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε υπηρεσία, έχουμε εικόνα του τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει στα Υπουργεία. Εγώ δηλαδή ήξερα εδώ όταν μπήκα μέσα που υπήρχε παθογένεια. Γιατί το ήξερα? Διότι είχα επιστολές παραπώνων. Έχουν βελτιωθεί καθόλου τα πράγματα? Γιατί εμείς εγώ τώρα... το μέσα όταν μπήθα, ναι, είχα μια υπηρεσία που λέγεται ειδικό ληξιαρχείο. Στο ειδικό ληξιαρχείο ήταν σημείο φοβερής προστριβής. Αυτή τη στιγμή έχει εξομαλυνθεί πλήρως. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Όταν πηγαίνω σε γραφεία υπουργών, όταν πήγαινα, γιατί τώρα δεν πολύ πηγαίνω επειδή είμαι εδώ, στον όροφο του υπουργού ήταν στην έξοδο 3-4 κλητήρες που υποτίθεται θα σου δείχνανε που είναι το γραφείο του Υπουργού ή το γραφείο του Τμηματάρχη. Ετοίματα παίρνουν. 4 άτομα έξω από το ασανσέρ. Ακόμα 4 είναι. Εγώ έχω έναν. Εσείς έχετε έναν. Στα άλλα υπουργεία. Δεν ξέρω τώρα να σας πω. Διότι 4 στη βάρδια, ναι, εντάξει, ο ένας θα σου δείξει. Άμα αρρωστήσει, να υπάρχει ένας άλλος να σου δείξει. Ναι, έχω. 4 έχω άτομα ένα στη βάρδια. Μου φαίνονται πολλά. Λέγαμε πριν ότι καθοφτιάχνουν τους δρόμους και ένας σκάβει και οι άλλοι κοιτάνε από πάνω και λένε ο καθένας οδηγίες. Ακούστε, εγώ εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε κάνει μία σειρά από ζητήματα θέτοντας κυρίως ένα θεσμικό χαλί, ένα θεσμικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούμε να κάνουμε μία σειρά από πράγματα για να βελτιώσουμε σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, τη δημόσια διοίκηση. Η αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων μέσα από το να μπορέσουμε να κάνουμε έναν πανελλαδικό διαγωνισμό και να είναι σωστός ο χρονοπρογραμματισμός των προσλήψεων μέσα από διαδικασία ΑΣΕΠ, αλλά όχι αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται με τις ξεχωριστές προκηρύξεις, το οποίο καθυστερεί πάρα πολύ και είναι τελείως ανορθόλογο. Και από τη στιγμή που προσδιορίζουμε την ανάγκη για την πρόσληψη για να τη συμπληρώσουμε μετά και να την καλύψουμε, περνάνε 3 χρόνια. Αυτό το Νοέμβριο
υλοποιείται αυτό το σχέδιο και θα αρχίσουμε να έχουμε ένα παλαιανικό διαγωνισμό, θα εξορθολογιστεί πλήρως μα πλήρως η διαδικασία των προσλήψεων. Φτιάξαμε ένα καινούριο πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο. Θα αντικειμενικοποιήσει και θα θωρακίσει πολύ τη διαδικασία απέναντι στη διαφθορά. Έχουμε φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία. Ελπίζουμε ότι από το χρόνο, θεσμική τηλεργασία, ελπίζω ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να την. Να σας πω, κύριε Βορύδη, επειδή πάλι δεν μας έφτασε ο χρόνος. Δεν κανονίζεται να έρθετε μια μέρα από το στούντιο. Με χαρά. Να τα λύσουμε όλα. Γιατί τώρα έχω θέματα που θέλουμε να λύσουμε, πάλι δεν τα προλαβαίνουμε. Με χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ο κύριος Μάκης.